Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα τελείως και να επιστρέψουμε σε αθλητικό ολυμπιακό κλίμα, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που είναι μαζί μας η Ευαγγελία Πλατανιώτη, παγκόσμια πρωταθλήτρια Ολυμπιονίκης, έχει συμμετάσχει τρεις φορές, η αθλήτρια με τις μεγαλύτερες διακρίσεις στην καλλιτεχνική κολύμβηση, αυτό το κορίτσι που κράτησε και την ελληνική σημαία πολύ ψηλά στην τελετή λήξης. Ευαγγελία, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Συγχαρητήρια για όλα. Καλησπέρα, Λαύρο, καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Ευαγγελία. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία ακόμη και έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, θα θέλαμε να σε βλέπουμε ζωντανά, αλλά εντάξει, δεν κατέστη δυνατόν. Εντάξει, είναι και οι μέρες τέτοιες, δεν πειράζει. Είμαι κοντά σας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Πώς νιώθεις? Βλέπουμε τώρα τη φωτογραφία μαζί με τον Εμμανουήλ Καραλή που μπαίνετε στο στάδιο. Το συζητήσατε, φαντάζομαι, λίγο έτσι. Πώς νιώσατε αυτό το συνέστημα, το τελείωμα των αγώνων, πέρα από τα αγωνιστικά σου? Η αλήθεια είναι ότι μετά από 17 χρόνια, γιατί η πρώτη μου Ολυμπιάδα ήταν το 2012, η τέταρτη μου συμμετοχή ήταν αυτή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μετά από τόσους Ολυμπιακούς, όντας εκεί, κοιτώντας τον κόσμο μέσα στο στάδιο, πραγματικά ήταν πολύ συγκινητική η στιγμή. Υπήρχαν στιγμές τις οποίες τις είχα δει, ήταν σαν στιγμή από ταινία βασικά, στιγμές τις οποίες τις είχα φανταστεί και τη ζούσα εκείνη την ημέρα. Πολύ μεγάλη τιμή να κρατάς τη σημαία της χώρας σου, πόσο μάλλον στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του πλανήτη, όταν η χώρα μας βγαίνει πρώτη στην παρέλαση. Και στις δύο τελετές βηματίσατε πρώτη. Εντάξει, στην έναρξη βέβαια δεν βηματίσατε γιατί ήσασταν μέσα στη βάρκα. Αλλά εσείς βηματίσατε πρώτη με τον Εμμανουήλ Καραλή. Και πες μου λίγο, γιατί όλος ο κόσμος συγκλονίστηκε από αυτό το στιγμιότυπο που οι Γάλλοι τίμησαν, νομίζω, υπερβολικά την Ελλάδα. Με αυτό το στιγμιότυπο, με την ελληνική σημαία, με τον χρυσό προσκυνητή και με όλο αυτό. Τον εθνικό ύμνο. Πώς το νιώσατε, ναι. Αλλά και το άγαλμα. Νομίζω δεν υπήρχε Έλληνας που να μην συγκινήσει και να μην νιώσει έτσι το δέος όλου αυτού το που παρουσιάσαμε. Ήταν εκπληκτικό, δηλαδή και από κοντά ήταν ακόμη πιο μαγικό, γιατί το ζούσαμε εκεί όλο αυτό και μόλις συνειδητοποίησαμε ότι ακούγεται εθνικός ύμνος, ήταν κάτι φανταστικό, ήταν μοναδικό. Εμείς ανατριχιάσαμε και λόγια. Κλάψαμε, Ευαγγελία. Όσο δεν μας ενθουσίασε η τελετή έναρξης, με αυτό που έκανα στην τελετή λήξη, νομίζω. Πώς ήταν μέσα από τη βάρκα, βρε Ευαγγελία μου, ειλικρινά, γιατί εμείς ως τηλεθεατές που το είδαμε, εσείς το ζήσατε πολύ περισσότερο βέβαια στο Σικουάνα. Πώς ήταν αυτό, δηλαδή ήταν όντως τόσο μέτριο όσο φάνηκε? Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σαν αθλήτρια δεν έχω πάει σε πιο ξεκούραστη τελετή έναρξη. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και πηγαίνατε. Πήγαμε όλη την ευθεία, φύγαμε, έγινε όλο αυτό. Ήταν πολύ γρήγορο, δεν κουραστήκαμε, βραχήκαμε βέβαια γιατί έβρεχε. Αλλά δεν συγκρίνεται τώρα η ενέργεια που λαμβάνεις όταν είσαι σε ένα κατάμεστο γήπεδο, σε ένα στάδιο το οποίο είναι γεμάτο κόσμο. Ήταν όλο πολύ διαφορετικό. Σίγουρα μου άρεσε που το έζησα σαν εμπειρία, αλλά νομίζω δεν συγκρίνεται το να είσαι σε ένα στάδιο και να κάνεις παρέλαση μέσα στον κόσμο. Είναι όλο πιο κοντά, γιατί ήταν λίγο μακριά. Ήταν λίγο μακριά. Θα το νιώσεις τώρα αυτό και να σε κλείσουμε έτσι και να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα πάρεις μαζί με τον Tom Cruise στο Los Angeles ως αθλήτρια. Ναι, ως αθλήτρια, ως επισκέπτης, ως τι? Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μέχρι το LA. Πραγματικά δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Θέλεις όμως. Θα ήθελα να δω κατά πόσο το άθλημά μας θα εξελιχθεί, διότι δυστυχώς είναι ένα άθλημα το οποίο αδικεί πάρα πολύ τους αθλητές. Οπότε θα ήθελα να δω βήματα εξέλιξη από το άθλημα σαν άθλημα και από τους παράγοντες που το περιβάλλουν όσον αφορά τα αποτελέσματα και το πόσο πολύ χειραγωγούνται οι αγώνες. Είδαμε συνήθως, και τις ενστάσεις που κάνατε, ακριβώς, είδαμε και όλα αυτά που συνέβησαν. Και συνήθως υπέρ της χώρας που διοργανώνει τους αγώνες, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Ναι, δεν έχει να λέει μόνο με αυτό. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι ότι μόνο η Ελλάδα αδικήθηκε, και αδικήθηκαν και άλλες χώρες. Ήθελε δηλαδή προσπάθεια με τη δική μας την εκτέλεση και το βαθμό δυσκολίας για να μην πάρουμε μετάλλιο. Ήθελε προσπάθεια από εμάς τόσο πολύ αδικηθήκαμε, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα, έχει να κάνει και με άλλους αθλητές. Επομένως, θα ήθελα να δω ότι το άθλημα εξελίσσεται. Αν δω βήματα εξέλιξης πάνω σε αυτό το κομμάτι, σίγουρα
είμαι και πιο αισιόδοξη για το μέλλον του αθλήματος γενικότερα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαι 4 χρόνια, προς το παρόν θα ξεκουρευτώ. Και πολύ καλά χρειάζεται. Δεν αν θα πάω ως αθλήτρια, ως επισκέπτρια ή... Ως προπονήτρια. Εμείς ευχόμαστε ότι σε ευχαριστεί ούτως ή άλλως και ότι δυνάμεις σου σε... Είσαι ακόμα μικρό κορίτσι, δεν είναι. Έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά ακόμα έχεις και μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκουράσου για την ώρα και νομίζω ότι μετά από μια καλή ξεκούραση το μυαλό καλά. Θα δουλεύει λίγο πιο λίγο διαφορετικά. Θα τα δεις όλα με άλλο μάτι. Και εσύ και στο, και στο τέρι σου που τα πήγατε περίφημα βέβαια να αναφερθούμε. Ναι, όχι, όχι. Ήταν πολύ, πολύ δύσκολο αυτό που περάσαμε, πολύ μεγάλο αυτό το ταξίδι και ήμασταν και οι δύο έτσι όπως έπρεπε να είμαστε. Την ευχαριστώ πολύ και τη Σοφία για τη συνεργασία που είχαμε. Να σε ρωτήσω, εκεί σε αυτή την υπέροχη σκηνή, η οποία δεν ξέρω αν προσέξατε, αλλά ήταν ο παγκόσμιος χάρτης, δεν το είπε κανείς, δεν το ανέφερε κανείς. Είδες, ήσουν κοντά στη στιγμή που κατέβηκε, τι ερώτηση κάνω, Χριστέ μου, κατέβηκε που ο Τομ Κρούζ, ήσασταν κοντά εκεί ή... Α, ναι, ναι, ήμασταν εκεί δίπλα. Α, ωραία. Ναι, ναι, ήταν απίστευτο. Ήταν έτσι εντυπωσιακό όπως το βλέπαμε εμείς στην τηλεόραση. Ήταν συγκλονιστικό. Εγώ έλεγα πραγματικά αν ήμουν σε θέση θα είχα πάθει σίγουρα καρδιά μέσα. ήταν απίστευτο, ήταν πολύ. Απλά πολύ ο Ντόμινικ είναι εξοικειωμένος μέσα. Βέβαια. Άλλη μια επικίνδυνη αποστολή. Έτσι, έτσι, έτσι. Ευαγγελία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή ξεκούραση. Να είστε καλά.